Το Υπουργικό Συμβούλιο επαναβεβαίωσε σήμερα τη θέση της κυβέρνησης όπως αυτή καταγράφεται και στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας για έναρξη κοινωνικού διαλόγου για εφαρμογή του εθνικού κατώτατου μισθού όταν επιτευχθούν συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Πρέπει να σημειώσω ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει ολοκληρώσει επ' αυτού όλες τις σχετικές μελέτες. Στα πορίσματα των μελετών αυτών περιλαμβάνονται αναλύσεις που αφορούν τον τρόπο εισαγωγής του εθνικού κατώτατου μισθού, εξειδικευμένες ποσοτικές αναλύσεις των επιπτώσεων στην αγορά εργασίας, στην κοινωνική πολιτική αλλά και σε άλλες πτυχές της οικονομίας, όπως επίσης και αξιολόγηση των μηχανισμών τακτικής αναθεώρησης του ύψους του κατώτατου μισθού. Ωστόσο, πρέπει να αναφέρουμε ότι ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού, οι συνθήκες απασχόλησης έχουν επιδεινωθεί. Ενώ πριν από την πανδημία η απασχόληση βρισκόταν κοντά στο 6%, πλησίαζε δηλαδή τις συνθήκες πλήρους απασχόλησης, σήμερα, με βάση και τα τελευταία στοιχεία, η ανεργία βρίσκεται στο 8%, κυρίως λόγω του σοβαρού πλήγματος στον τουριστικό τομέα. Ωστόσο, με τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η κυβέρνηση επαναβεβαιώνει τη θέση αλλά και τη βούλησή της να ξεκινήσει τον κοινωνικό διάλογο για εφαρμογή του εθνικού κατώτατου μισθού όταν επιτευχθούν συνθήκες πλήρους απασχόλησης, δηλαδή όταν η ανεργία βρεθεί γύρω στο 5%.